από τις χαρές. Τα γλέντια. Τις ευτυχισμένες στιγμές της καθημερινότητας. Στην ανίποτη τραγωδία. Σε αυτό το ιστορικό ταβερνάκι της Καλαμάτας, ο θάνατος παραμόνευε. Ανήμερα της υπαπαντής της πολυούχου Αγίας της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, έμελε να γραφτεί το τραγικό τέλος για τρεις γυναίκες. Ήταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ του Σαββάτου, όταν η 53χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας αποφάσισε να αντικαταστήσει μια φιάλη γραερίου στο χώρο της κουζίνας. Τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα συνέβαινε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Πήγε να αλλάξει τη φιάλη, δηλαδή την ώρα που ήταν αναμένα όλα μέσα. Λειτουργούσε η κουζίνα κανονικά. Και πήγε να αλλάξει τη φιάλη. Υπήρξε διαρροή και εκεί είχε αμανάφλεξη. Και υπήρξε διαρροή, την άνοιξε για 2-3 λεπτά, φαίνεται, και άρπαξε. Εμείς ήμασταν πίσω στην κολόνα και μας ήρθε φωτιά στο κεφάλι αυτό. Εκείνη την ώρα στο κατάστημα βρίσκονταν 5 παρέες. Οι εστίες της κουζίνας ήταν ανοιχτές. Οι παραγγελίες έβγαιναν η μία μετά την άλλη. Ξαφνικά ο χρόνος σταμάτησε. Η καινούργια φιάλη φαίνεται πως είχε διαρροή. Το έφλεκτο αέριο ήρθε σε επαφή με τη φλόγα της κουζίνας. Το κακό δεν άργησε να συμβεί. Αμέσως ξέσπασε φωτιά. Ευτυχώς, θαμώνες και προσωπικό προλαβαίνουν να βγουν από την ταβέρνα. Δύο εξ αυτών είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Ακούσαμε ένα θόρυβο, έκανε και έπεισε όλη η κουζίνα και εμείς προλάβαμε. Είχαμε έναν τοίχο μπροστά μας. Και εκεί έπεισε ο τοίχος και βγήκαμε όλοι μας, τσολοπατήθηκαμε. Δεν έχουν δυστυχώς την ίδια τύχη η 53χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη και δύο ακόμη εργαζόμενες, 53 και 46 ετών, οι οποίες βρίσκονταν στο χώρο της κουζίνας και ανασύρονται νεκρές. Όταν φτάσαμε, βρήκαμε στο κατάστημα μικροεστίες, αποπνικτική ατμόσφερα, έγιναν ενέργειες, εντοπίστηκαν στο χώρο της κουζίνας τρεις γυναίκες χωρίς εμφανή σημάδια ζωής. Η μία είναι μητέρα 4 παιδιών και συγγενής του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρου Κωνσταντινέα. Οι εικόνες που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους τηλέφωνα είναι συγκλονιστικές.